Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα στοιχεία που άντλησε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών από τους επιταχυνσιογράφους που είναι εγκαταστημένοι στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, μεταξύ των οποίων και αυτός που πρόσφατα τοποθετήθηκε στο Δήμο Αυδείρων από το σεισμό που ταρακούνησε όλη την περιοχή. Οι επιταχυνσιογράφοι αυτοί τελευταίας τεχνολογίας κατέγραψαν το σεισμικό γεγονός που σημειώθηκε εχθές 22 Μαΐου στη Βουλγαρία, δίνοντας χρήσιμα στοιχεία για αντίστοιχου μεγέθους σεισμούς στην περιοχή. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η περιοχή χαρακτηρίζεται από χαμηλή σεισμικότητα, ωστόσο σεισμοί που γίνονται είτε στο Βόρειο Αιγαίο στην προέκταση του ρήγματος της Ανατολίας, είτε στην περιοχή της Βουλγαρίας, είτε στην περιοχή της Ανατολικής Θράκης, στην Τουρκία, επηρεάζουν τις κατασκευές μας στο χώρο, στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που έχουμε χαλαρά εδάφη. Αυτός είναι και ο λόγος που τα όργανα αυτά είναι πολύ χρήσιμα για εφαρμογές πολιτικού μηχανικού. Ωστόσο, η πρωτοβουλία τοποθέτησης του επιταχυνσιογράφου στον Ομοξάνθης είχε ξεκινήσει ακόμη από το 2007, όταν το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο απευθύνθηκε στον τότε Νομάρχη Ξάνθης, ζητώντας τη στήριξη της Νομαρχίας, προκειμένου να τοποθετηθεί ένα δίκτυο οργάνων στον Ομό, το οποίο θα μπορεί να δίνει αξιόπιστα και ιδιαίτερα χρήσιμα στοιχεία για τη σεισμική δραστηριότητα της περιοχής. Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο επανήλθε με νέο αίτημα το 2008 και το 2009, χωρίς ωστόσο να πάρει καμία απάντηση από τον κύριο Παυλίδη, με αποτέλεσμα να απευθυνθεί στην Υπερνομαρχία, η οποία και τελικά εφάρμοσε το πρωτοποριακό πρόγραμμα. Το αστεροσκοπείο που βρίσκεται στην Αθήνα παρακολουθεί ή θέλει να παρακολουθεί με ένα μεγάλο δίκτυο ειδικών οργάνων την σεισμική πορεία της χώρας μας. Αυτό για λόγους προληπτικούς έχει εξαιρετική σημασία. Εμείς στην περιοχή μας έτυχε να μην έχουμε κανένα τέτοιο όργανο. Ένας φίλος από την Ξάνθη, ο οποίος είχε αδυναμία στα θέματα αυτά και ο οποίος στα χέρια του είχε ένα τέτοιο πτυσσιογράφο, αποφασίσαμε και ξεκινήσαμε να τον εγκαταστήσουμε με τη συνεργασία του κεντρικού φορέα της Αθήνας. Και παράλληλα προχωρούμε στη διαδικασία να υλοποιήσουμε το έργο αυτό με την αγορά άλλων δύο ή τριών μηχανημάτων, τα οποία θα εγκαταστήσουμε σε κέρυες θέσεις στη Ξάνθη, να εξασφαλίσουμε την Ξάνθη από την επιτήρηση αυτή που γίνεται από την Αθήνα, από τον κεντρικό φορέα, και παράλληλα να προχωρήσουμε σε ανάλογη κατάσταση και στην Καβάλα και στη Δράμα. Μια πρωτοβουλία που απορρίφθηκε από την τότε Νομαρχία Ξάνθης και τον κύριο Παυλίδη, καθώς όπως τόνιζε ο κύριος Τάτσης, δεν απέδιδε κανένα πολιτικό όφελος. Είναι, όσο σας φαίνεται παράξενο, είναι από τα έργα τα οποία δεν φαίνονται, είναι από τα λεγόμενα υπόγεια έργα, τα οποία κάποιοι πολιτικοί φορείς δεν τους ενδιαφέρει, διότι δεν τα βλέπει ο κόσμος και δεν έχουν πολιτικό όφελος. Εμάς όμως αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει η ουσία και είναι σημαντικότερα έργα για την πρόληψη στα θέματα των σεισμών και θα το υλοποιήσω το έργο αυτό, ελπίζω μέσα στον χρόνο να ολοκληρώσω και στους θεσμούς αυτή την προσπάθεια. Και είναι ένα έργο για την περιφέρεια πρωτοποριακό. Μπορεί λοιπόν η τότε νομαρχιακή αρχή να απαξίωσε την εγκατάσταση επιταχυνσιογράφου στον Ομό. Ευτυχώς όμως βρέθηκαν άνθρωποι με ανοιχτό μυαλό, όπως το 2009 ο κύριος Τάτσης και το 2012 ο δήμαρχος Αθήνων, προκειμένου να γίνει η εγκατάσταση των οργάνων, κάτι που αποδείχτηκε ιδιαίτερα σημαντικό στην καταγραφή και συλλογή στοιχείων για το σεισμό που ταρακούνησε την περιοχή τα ξημερώματα της Τρίτης.